Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Πεμπτούλα σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου. Αλλιώς ήθελα να σε υποδεχτώ σήμερα. Δεν πειράζει, μωρό μου, δεν πειράζει. Αλλά βλέπεις, μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Είσαι καλά, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, δεν σε φιλάω. Ναι, δεν φιλάω, όπως φιληθήκαμε πριν. Μας έλειψες πολύ. Να το ξέρεις αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενα ένα. Ρε παιδί μου, έναν αργυρό περίμενα. Όχι, ένα φέτρο. Είχα βάλει κάτι άλλο, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Αύριο όμως, επιφυλάσσομαι, θα κάνουμε αύριο την αυτή. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε μουδιασμένοι, γιατί χθες περιμέναμε τον Ιορδάνη πώς και πώς να έρθει. Μας έχει λείψει πάρα πολύ. Ο άνθρωπος είναι τρελός. Του είπανε κάτσε ξεκουράσου, ήθελε να είναι εδώ. Αισθάνεσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι Πέμπτη, πόσο? Του 26 του μήνα. 26 του μήνα. Πάει και αυτός ο μήνας. Από όπου και αν μας βλέπετε, παιδιά, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κέρκυρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, και δηλαδή όσο πάει αυτό δυναμώνει σε αυτό εδώ το βουνό. Εγώ είμαι το βουνό. Το βουνό, παιδιά, ό,τι και να γίνει, το βουνό ψηλώνει. Ήταν Όλυμπος. Έγινε, τι να πω, ας πω κάτι κάτω. Άλπης. Τώρα πια πηγαίνει να πιάσετε το Everest. Ναι, ναι, ναι. Το Everest, ναι. Πραγματικά. Να σου πω, πήγες εσύ διακοπές εκεί, ωραία, ωραία. Έκατσες 10 μέρες. Εντάξει, το ευχαριστήθηκες. Το ευχαριστήθηκα. Δεν θα ξαναλείψεις, πραγματικά, το λέω. Ευχαριστώ, δεν θα ξαναλείψεις. Δεν θα ξαναλείψεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δύναμη έχει αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά δεν μπορείτε, παιδιά, να φανταστείτε. Για μένα τα λέει. Εσύ ήσουν άρρωστος. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Ο άρρωστος περιποιούνται γιατροί. Όποιος είναι εδώ πέρα όμως και σηκώνει αυτό το βάρος. Ναι. Είναι βουνό. Και εσύ το σηκώσει το βάρος πολλές φορές. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, να μην μιλάμε για μας, εγώ θα πω κάτι. Αυτή η εκπομπή με τον έναν μας, δεν ξέρω, μένει η λειψή, μένει η κουτσή, μένει η στραβή. Και αυτό που αγαπάτε εσείς είναι αυτό που αγαπάμε και εμείς, την παρέα που κάνουμε εδώ πέρα. Και είναι αυτό που λέμε, περαστικά και σιδερένια να είμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω αυτό. Και την ομάδα του κυρίου Σταυρόπουλου, στο Ρίγος Δυνάν. Έτσι. Όλα τα παιδιά εκεί, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τον κύριο Σταυρόπουλο προσωπικά, έδωσε τη διοίκηση του Ρίγος Δυνάν. Έδωσαν, δεν ήταν τίποτα. Πραγματικά τώρα σας το λέω, δεν ήταν τίποτα. Μια ξαφνική κρίση ήταν. Δεν είχε επεκταθεί και τόσο πολύ. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τηρηθούν κάποια πρωτόκολλα. Γι' αυτό καθυστέρησα να γυρίσω. Κανονικά τη Δευτέρα πρέπει να είμαι πίσω. Κάτι καταλάβαμε.